ξεκινήσαμε 24 επαγγελματικές κοινοτυπήσεις σύμφωνα με την γιατί έχουμε αιτήματα που έχουμε εδώ και χρόνια και κάποτε πρέπει να υλοποιηθούν. Τα αιτήματα που έχουμε είναι οι προσλήψεις, άμεσες προσλήψεις, δηλαδή δεν πάει άλλο. Είμαστε 20 χρόνια που είμαστε στην υπηρεσία, παρακαλούμε για προσλήψεις. Έχουμε πολλές κοινές οργανικές θέσεις. Εδώ στο Κομωτινό, να φανταστείτε, ήταν 96 οργανικές θέσεις όταν ήρθαμε στη δουλειά. Ήρθαμε 50 άτομα. Το 10 κατεργήθηκαν οι οργανικές θέσεις, από 96 γίνανε 60 και τη στιγμή είμαστε 46 άτομα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να τα παρουσιάσουμε σε όλα τα καθήκοντά μας. Υπάρχει μια προκήρυξη που έχει γίνει εδώ και 2 χρόνια, η 6K του 2018. Προκηρύχθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και ακόμα μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί. Ζητάμε να υλοποιηθεί άμεσα, γιατί όπως είπα, οι προσλήψεις πρέπει να γίνουν, γιατί υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στην υπηρεσία μας. Είναι μια υπηρεσία που πρέπει να σταλαφωθεί άμεσα. Πόσο κρατούμενοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή μέσα? Αυτή τη στιγμή έχει φτάσει, να σας πω καταρχήν, η φυλακή είναι για 162 κρατουμένους και έχει φτάσει να έχει 428, 430, δηλαδή τριπλάσιο αριθμό. Και γενικότερα, έχετε και τα θέματα των μεταγωγών, έχετε δηλαδή και πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι αλυσίδετα. Δεν μπορούμε δηλαδή με τόσα λίγα άτομα να τα επιτρέπουμε στα καθήκοντά μας. Μας βοηθάει η αστυνομία όσο μπορεί. Δεν έχουμε οχήματα. Ο στόλος των οχημάτων μας είναι παμπάλαιος, είναι 20 ετίας. Πρέπει να αποσυρθούμε. Ζητάμε να γίνουν να έχουν καινούργια οχήματα. Δεν μας ακούνε. Εδώ και χρόνια που φωνάζουν, δεν μας ακούνε. Υπάρχουν οχήματα που είναι χαλασμένα, που δεν επιδιορθώνονται. Άλλα δεν έχουν λάστιχα, άλλα δεν τα κάνουμε σέρβις. Τα περνάμε από το κταίο χωρίς να πρέπει να περνάθουν το κταίο. Περνούνται γιατί υπάρχουν εντολές να περνάθουν, γιατί πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Έτσι το έργο συνεχίζει. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε να μην πάμε μεταγωγές είτε στα δικαστήρια είτε στο νοσοκομείο. Αλλά υπάρχει κίνδυνος ζωής όμως. Τίθεται σε θέμα ασφαλείας. Μεταγάγουμε κόσμο, υπαλλήλους, κρατουμένους. Φανταστείτε τι πρέπει να γίνει, άμα γίνει κάποιο ατύχημα μέσα στην πόλη. Τώρα φαντάζομαι και με τον κορονοϊό τα πράγματα δυσκόλεψαν ακόμα περισσότερο λόγω των περιορισμών που υπήρχαν. Εμβολιασμούς σας κάνουμε? Όσοι τώρα δεν έχει αρχίσει να δεν προγραμματίσει και να κάνουμε εμβολιασμούς, προχθές ανακοινώθηκε ότι μπήκαμε στο πρόγραμμα, αν και έπρεπε από τους πρώτους που ήμασταν, γιατί είμαστε σε μια κλειστή δομή, έπρεπε από τους πρώτους να γίνουν εμβολιασμοί σε εμάς, είτε στους εξωτερικούς φυλακές, είτε σε εμάς, στους εξωτερικούς φυλακές. Γιατί βγαίνουμε μέσα στη φυλακή. Καταλαβαίνετε, άμα γίνει κάτι, κουβαλήσουμε κάποιο τον ιό μέσα στη φυλακή, χωρίς να έχουμε εμβολιαστεί. Να το κουβαλήσουμε μέσα, τι έχει να γίνει μέσα στη φυλακή. Έτσι. Είμαστε από τους πρώτους που πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός, να σχεδιαστεί για εμάς ο εμβολιασμός. Εδώ τα τεστ δεν γίνονται όπως πρέπει να γίνονται. Δηλαδή, παρακαλάμε να μας δίνουν τεστ να κάνουμε. Δηλαδή, περισσεύουν από τους κρατουμένους τεστ και μας φωνάζουν να κάνουμε τεστ. Καταλαβαίνετε, μια ζωή απαιτούμε. Μια ζωή ζητάμε. Ακόμα και τα τεστ. Πρόεδρε, δεδομένη τη Λειψανδρίας και των πολλαπλών καθηκόντων σας, άρα λοιπόν ρεπόμε το κιάλι. Ρεπόμε το κιάλι. Αυτή τη στιγμή στην υπηρεσία μας οφείλονται 1950 ρεπό. Μέχρι τέλος του 2020 ήταν οφειλόμενο ρεπό 1950. Τα ρεπό εκ του νόμου πρέπει να δίνονται μέσα στο μήνα. Δηλαδή, αν μου κόψει εμένα η υπηρεσία ρεπό, πρέπει να το δώσει μέσα στο μήνα. Αυτό δεν γίνεται. Και ζητούμε ή να βγει κονδύλι. Κάποιο κονδύλι του προϋπολογισμού να πληρώνονται τα ρεπό μας, τα οφειλόμενα, γιατί δεν μπορούμε να πρόκειται να τα πάρουμε. Ήρθαμε 25-30 χρονών εδώ πέρα, έχουμε φτάσει. Εγώ είμαι 52, άλλοι είναι 53, άλλοι 50. Παίζει μεγάλο ρόλο. Πρέπει να γίνει ανανέωση του προσωπικού. Δεν γίνεται αλλιώς. Γιατί σε λίγο καιρό θα φεύγουμε. Σε λίγο καιρό θα σκεφτόμαστε σύνταξη. 4-5 χρόνια θα αρχίσουμε μερικοί από εμάς θα φεύγουμε. Και εμείς είμαστε η πρώτη σειρά και οι περισσότεροι. Δηλαδή, άμα φύγει η δικιά μας η σειρά, καταλαβαίνετε τι μεγάλο πρόβλημα θα υπάρξει στην φρούρηση. Όσον αφορά το θέμα της ιεραρχίας. Η ιεραρχία άλλο κομμάτι αυτό. Ενώ έπρεπε να έχουμε δικιά μας ιεραρχία, εδώ και 20 χρόνια δεν έγινε τίποτα. Δεν ξέρω πού κολλάει το θέμα. Πάντως 20 χρόνια το παρακαλάμε να βγει ιεραρχία από εμάς. Γιατί υπάρχει στον κανονισμό της λειτουργίας μας, υπάρχει αρχιφύλακας, υπάρχει φύλακας. Αλλά αυτά είναι στα χαρτιά, μόνο στα λόγια. Δεν υπάρχει, δεν έγινε ποτέ. Μόνο στα χαρτιά, τίποτα άλλο. Μάλιστα. Και έτσι αναγκαζόμαστε, στέλνει η αστυνομία δικούς τους διοικήσει και υποδιοικητή, να έχουμε εδώ πέρα στην φορά. Δεν έχουμε δικιά μας ιεραρχία, που μπορούσαμε να έχουμε και αρχιφύλακα και υπαρχιφύλακα δικό μας.
αλλά ποτέ δεν έγινε. Έχουμε 16 απλήρωτα κονδύλια. Νυχτερινά, αδιάθετα, νυχτερινά, εξαιρέσιμα, αργίες. Είναι μερικοί μήνες που είναι απλήρωτοι. Τα παρακαλάμε εδώ και χρόνια. Όλο θα γίνει νομοθετική ρύθμιση, θα γίνει νομοθετική ρύθμιση. Περιμένουμε και τίποτα δεν γίνει. Είναι λεφτά που τα έχουμε δουλέψει, λεφτά που υπάρχουν, αλλά δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν μας τα δίνουν. Από πλευράς εξοπλισμού έχετε θέματα και διάρκεια ζωής κάποιων υλικών. Κοιτάξτε να δείτε, όταν προήρθαμε το 2000, μας δώσανε εξοπλισμό, ατομικό εξοπλισμό, κάτι περίστατο της δεκαετίας του 50. Από αυτά παραμείναμε. Δεκαετίας του 50. Άλλοι συνάδελφοι αγόρασαν δικά τους, με έξοδο δικά τους δηλαδή, 600-700 ευρώ δικά τους όπλα. Άλλοι δεν μπορούν να τα αγοράσουν, έτσι. Και παραμείναμε με αυτά τα περίστατα. Ύστερα, η στολή μας. Όταν ήρθαμε το 2000, μας είχαν κάθε δύο χρόνια στολές. Στολή πάνω κάτω. Αυτό από 8, από το 9, σταμάτησε να υπάρχει. Τελευταία, πριν δύο χρόνια, μας δώσανε ένα επίδομα 120 ευρώ για να αγοράσουμε στολές. Αλλά εμείς, εκ του νόμου, δικαιούμαστε στολή κάθε δύο χρόνια. Εκ του νόμου. Και αγοράζουμε δικά μας έξοδα. Είναι τα πάντα με δικά μας έξοδα. Από εδώ και πέρα, εφόσον δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα, τι προβλέπετε, τι θα υπάρχουν κινητοποιήσεις που έχετε σχεδιάσει? Κοιτάξτε, εμείς εδώ την εβδομάδα θα κάνουμε κινητοποιήσεις. Τόσο πάει, δεν πάει άλλο. Δηλαδή είμαστε στο προχώρημα. Τέτοια αποξίωση δεν το περιμέναμε. Γιατί αλλάξαμε και Υπουργείο, δηλαδή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταβήκαμε στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και πάλι τα πράγματα αντί να καλυτερέψουμε, γιατί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει καλύτερες δομές οργάνωση, πιστεύουμε ότι θα διορθωθούν, αλλά και πάλι μείναμε στάσιμοι. Και ακόμα πίσω πήγαμε, όχι στάσιμοι. Πίσω ακόμα. Και όταν βλέπουμε γίνονται προκηρύξεις ειδικών φρουρών στα πανεπιστήμια τώρα, συντροφύλακες. Και για μας υπάρχει τέτοια αμέλεια, τέτοια διαφορία, κάπου σκάσαμε. Δηλαδή έλεος πια. Δηλαδή δεν υπάρχουν, είμαστε αόρατοι, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Εκτός αν έχουν άλλα σχέδια για μας και δεν μας το λένε.